υπάρχει αναβρασμός εδώ κάτω στους πάγκους για την κατάσταση του μικρού που επαναφέρει την μπάλα. Κρίμα, πραγματικά πολύ μεγάλο κρίμα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι όχι κρίμα, κάτι περισσότερο. Στην απέναντι πλευρά, Άντρεα Καφά, βλέπω τον Σοφρόνη Αυγουστή παρά την αρνητική τροπή που έχει πάρει το παιχνίδι για την Ομόνια να μην αποθαρρύνεται. Να καλεί παίχτες για οδηγίες και να του σωθεί να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούν από το παιχνίδι. Ναι, ο Κούσουλος ήταν εδώ και τα είπε έτσι γρήγορα με τον Σοφρόνη Αυγουστή. Εντάξει, εκεί που η Ομόνια λέγαμε ότι πήγε καλύτερα, Δημήτρη, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε πρωτοβουλία κινήσεων, είχε ενέργεια, μπορούσε να βρει και τους χώρους που έψαχνε για να μπορέσει να δημιουργήσει και να κάνει το δικό της παιχνίδι.